Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο θέατρο Αλφα Ιδέα. Καλώς ήρθατε στην παράστασή μας. Πού είχαμε μείνει? Τάγκο και Δεσποινής Τζούλια. Τάγκο και Δεσποινής Τζούλια. Πώς όμως μπορεί να συνδεθεί ένας χορός με ένα θεατρικό κείμενο? Τι, δεν αποχωρίζονται ένας τον άλλον, φλερτάρουν, ε? Φλερτάρουν, Βασίλη, πάρα πολύ έντονα, με πολύ πάθος, αλλά για μία μοναδική και τελευταία φορά. Πάμε σε ένα άλλο μυστέριο. Μια κρύα κοινωνία. Σουηδία. 19ος αιώνας πάλι. Πάλι. Δεν ήταν μονοφυλετικές, ήταν ταξικές, οικονομικές, πολιτικές. Μπορεί ένας υπηρέτης να τα φτιάξει με την κυρία του? Όχι. 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 Ναι. Όχι. 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 Ναι. Όχι. Ναι. Γίνεται πάρτι, είναι νύχτα μεσοκαλόκαιρο, παιδιά. Γιατί είναι μόνο μία νύχτα. Κοιταχτείτε στα μάτια. Και μην αργείτε. Τώρα είναι η ευκαιρία. Να σας, ο πρώτος έτοιμος. Πολύ γρήγορος. Πηγαίνετε στο κρεβάτι σας. Όχι. Τι λένε? Τι τραγουδάνε? Ένα συχαμερό τραγούδι για σας και για μένα. Τι αηδία! Πώς τολμούν! Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους αποφύγουμε. Μα πώς! Δεν μπορούμε να βγούμε έξω, ούτε να κρυφτούμε στο δωμάτιο της Χριστή. Μπορούμε όμως να κρυφτούμε στο δικό μου δωμάτιο.
σύνδεση με φαντάζομαι για να σταθώνω. Είμαι ερωτευμένη. Ό,τι και να κάνω, νιώθω ταυτόχρονα την επιθυμία να μοιραστώ με τον άλλον τη μαγεία της ρουτίνας κάθε μέρα. Δεν φτάνει μια ολόκληρη ζωή για να την παρουσιάσω. Είμαι ερωτευμένη και αυτή η μόνη μου περένταση να αποδερμανώνει και επιστροφή. Και έτσι αποφασίζω να πάψω να ασχολούμαι με τον άλλον. Αποφασίζω να οχυρωθώ στο μικρό μου κουκλόσπιτο και να είμαι αυτάκης. Και το σώμα μου και το νευρικό μου σύστημα να με ζητούν τον άλλον. Θα ήθελα να νιώθω τον άλλον μέσα 24 ώρες σε μια μόνιμη ανταλλαγή υγρής πραγματικότητας. Θα ήθελα να τελειώνω διάφορας και σιωπώντας το αυτό μου άλλο την ώρα που εκείνη θα στέλνει ιακές ακτίνες σε όλα μου τα κύτταρα και θα φωτίζει τα πιο σκοτεινά σημεία της ύπαρξής μου. Η ύπαρξη του άλλου με αναφερθώνει και η απουσία του με τρομάζει. Ναι, είμαι ο άλλος. Ανήκω στην απειροελάχιστη στην πληθυσμιακή κατηγορία που κατάλαβε ότι είμαι ο άλλος. Τρομακτική διαπίστωση. Με τρομάζουν αυτές οι εναλλακτικές, μοντέρνες ιδέες περιπληρότητας του εαυτού. Δεν υπάρχει εαυτό, ούτε άλλος. Υπάρχει μόνο ο αέρας ανάμεσά μας. Επιστροφή. Πού? Στην πραγματικότητα. Με μια διαφορά. Ποια? Το θες. Εκεί. Έρωτας. Σιγά. Ξεχνάς. Εύκολα. Τόσο απλά. Μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Κανόνες. Πνίγομαι. Ζω. Φωτιά. Να πέσουμε μαζί με τους κανόνες. Ξεγελιέσαι. Είναι πολύ η δική σου, η δική μου, η δική τους. Σε θέλω. Δεν μπορώ. Επιρρέπει. Εύκολη. Έσχος. Δεν ήταν καλά. Χάλια. Τι Βασιλή, θέλει πρόβα αυτό το πράγμα. Δεν είναι για να βγει παρά έξω. Κάτσε κάτω, γιατί. Τώρα με έτσι πώς τα κάνω. Κάτσε κάτω, κάτσε κάτω, κάτσε κάτω. Μην το ξανακάνω αυτό. Περάστε. Για σηκώστε το λίγο ψηλά. Περάστε. Τα βλέπετε και μόνοι σας. Πιστεύετε ακόμα πως μπορούμε να μείνουμε εδώ. Όχι, όχι, έχετε δίκιο, αλλά... Τι μπορούμε να κάνουμε. Σηκώστε το ψηλά, 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 ψηλά τα χεράκια, ψηλά, όσο πάει, όσο πάει, τέλεια, τέλεια. Ωραία, πολύ ωραία. Περάστε τώρα. Ναι, αλλά περάστε. Λοιπόν, θα ταξιδέψουμε. Στην Ελβετία. Ή στην Ιταλία, αν θέλετε. Τι θα κάνουμε εκεί. Ένα τόσο μεγάλο σχέδιο απαιτεί και κάποιο κεφάλαιο. Το έχετε. Εγώ. Ναι. Όχι. Θα το βρείτε εσείς αν θέλετε να έχετε μαζί μου. Αδύνατον. Εγώ δεν έχω χρήματα. Τότε, να βαγεί το σχέδιό μας. Δηλαδή. Δηλαδή,
Μένουμε εδώ που είμαστε. Θα είμαστε μέσα σε αυτό το σπίτι. Τι με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Εγώ τελείωσα πια. Πες μου μόνο πως με αγαπάς. Αλλιώς τι είμαι. Όχι άλλες σηματολογίες. Έγινε μια τρέλα, μην γίνει κι άλλη. Και με θες να πεθάνεις για μένα. Να πεθάνω. Σε κανένα λόγο. Να κλάψω, να πηδάω πάνω το καμτσίκι σου, να σε φιλήσω ή να πάμε να κοιμηθούμε μαζί για τρεις εβδομάδες στο κόμμο. Κι ύστερα, τι άλλο. Μήπως ζηλεύω. Αυτή. Όχι. Αν ήταν η Κλάρα ή η Σοφία, θα σου έβγαζα τα μάτια. Αλλά αυτή δεν τη ζηλεύω. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έτσι είναι. Με σένα είμαι θυμωμένη, όχι με αυτή. Ήταν χιδαίο το μέρος μου, ναι. Για μένα είναι μια ικανοποίηση να ξέρω ότι δεν υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Χα! Δεν υπάρχουν καλύτεροι. Αν δεν υπάρχουν καλύτεροι, τότε εμείς για ποιο λόγο ασκήσουμε να γίνουμε καλύτεροι. Δες την Μις Τζούλια που ήταν τόσο υπερήφανη. Να δοθείς έναν άντρα σαν και εσένα. Και περπατάει πάνω κάτω. Δεν ξέρω. Μήπως γύρισε ο Κόμις. Ο Κόμις πήγε να δεις. Χριστό στην Παναγία. Ότι φορά που συνέβη κάτι τέτοιο. Θα μπορούσα να τσαλαβητήσω τα πόδια μου μέσα στα σπλάχνα σου, καθώς θα τα τηγάνιζα. Νομίζεις ότι σε αγάπησα επειδή η μήτρα μου τρελάθηκε και θέλησε το σπόρο σου. Νομίζεις ότι με δίνει θα το σκάσω μαζί σου, ε. Να ανταγωνιστώ εγώ την υπηρέτριά μου. Να γίνω εγώ αντίσυνος της δούλας μου! Όχι. 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 Τώρα θα κάτσω εδώ και ας χαλάσει ο κόσμος όλος! Θα γυρίσει ο πατέρας μου στο σπίτι. Θα βρει το σιρτάρι του σπασμένο και τα χρήματα του παρμένα. Και εγώ θα τα πω όλα. Όλα! Να ξέρω την αστυνομία και να τα πω όλα. Και τότε θα τελειώσουν όλα. Αν μπορούν φυσικά ποτέ να τελειώσουν όλα έτσι, ο πατέρας μου θα παθεί έμφραγμα και θα πεθάνει! Θα πεθάνει. Και τότε θα πηγαίνει και η αιώνια ανάπαυση. Αχ, να βλέπα τα μυαλά σου, το αίμα σου, όλα, όλα, όλα! Χυμένα πάνω σε αυτό το ξύλο!
φωνές κάνατε εδώ μέσα. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Προσπάθησε να με καταλάβεις. Τι να καταλάβω? Ότι ετοιμαστήκατε για ταξίδι. Εσείς με αυτά τα ρούχα. Και αυτός με το παπέλο στο κεφάλι. Άκουσέ με. Θα στα πω όλα. Δηλαδή τι? Για ό,τι κάνατε με το Ζαν. Αυτό αφορά μόνο εσένα και εκείνον. Αλλά αν βαλθήκατε να το ξελογιάσετε και να το σκάσει μαζί σας, τότε θα σας κόψουμε τον δρόμο. Δεν θα σας το επιτρέψουμε. Μαμά. Της Δεσποινίδας Τζούλιας παραμένει ανοιχτή όπως ανοιχτή μένει μία πληγή που δεν σταματά να αιμορραγεί και δεν επουλώνεται ποτέ. Άλλωστε, σε αυτές τις μάχες φαίνεται πως δεν υπάρχει νικητής. Τέλος. Αυτό ήταν λοιπόν. Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο, αλλά μπορούμε να κάνουμε μόνο ένα πράγμα, να σας παραδώσουμε το θίασο για να το χειροκροτήσετε.